Θα ήθελα να προσκαλέσω τους δύο προέδρους, ουσιαστικά να μας πούνε τα συμπεράσματα του συνεδρίου και θα ήθελα να τους καλέσω στο βήμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Παναγούλια. Κύριε Παναγούλια. Για μας τους δύο προέδρους τελειώνει σήμερα μια πορεία που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια σχεδόν, όπου είχαμε αναλάβει να προεδρεύσουμε στην οργάνωση αυτού του συνεδρίου. Μια πορεία που ενισχύθηκε από την προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής. Πολλά μέλη της Επιτροπής αυτής κουράστηκαν πολύ στην οργάνωση του συνεδρίου, κάποια άλλα λιγότερα. Οι δύο πρόεδροι σας διαβεβαιώ καθόλου, γιατί απλώς προείδρευσαν. Και για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, οφείλω να ομολογήσω, και για πρώτη φορά στη ζωή μου παρακολούθησα ένα συνέδριο από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα επιγραμματικά στα συμπεράσματα του συνεδρίου. Πρώτη μέρα εμπιστοσύνη. Είχαμε ένα πολύ ζωντανό πάνελ, το οποίο σχολίασε ο καθένας από τη δική του πλευρά και από το δικό του μετερίζει τη μελέτη του κυρίου Μαύρου, η οποία έδειξε την οικογένεια, την εικόνα της βιομηχανίας, η οποία βεβαίως δεν ήταν και ιδιαίτερα καλή, και είχε γίνει αυτή η έρευνα προ των γεγονότων που όλοι ξέρουμε ότι βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το συμπέρασμα βεβαίως όλων ήταν ότι η βιομηχανία πρέπει να προσαρμόσει τη στρατηγική επικοινωνίας της. Πέρα από την κοινωνία, το δεύτερο target group στο οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη είναι οι εργαζόμενοι μας. Η κρίση για πολλούς από εμάς, για μας τους ιδιοκτήτες των εταιριών ή τα μεγαλοστελέχη, σημαίνει μείωση των πωλήσεων, clawback κλπ. Για πολλούς όμως από τους εργαζόμενους μας σημαίνει ανασφάλεια και σημαίνει ανεργία. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Δεύτερη μέρα, συνεργασία. Παρουσιάστηκαν πολύ ωραία οι τάσεις της παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς και κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι εταιρείες προσαρμόζουν τη στρατηγική τους πάνω σε αυτές τις νέες εξελίξεις. Επίσης, παρουσιάστηκε και επίπονη προσπάθεια μιας τοπικής εταιρείας να ενισχύσει το δίκτυο συνεργασιών της και θα έλεγα πετυχημένα. Εδώ ευλογούμε τα γένια μας. Το μοντέλο αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό για την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, διότι το κλασικό μοντέλο στο οποίο έχει αναπτυχθεί η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, δηλαδή τα γενώσιμα, νομίζω βαίνει όχι προς το τέλος τους, αλλά θα έλεγα προς την εξάντληση των δυνατοτήτων κερδοφορίας. Το επόμενο τραπέζι της δεύτερης μέρας είχε αφιερωθεί στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη φαρμακευτική αγορά. Εκεί διαπιστώσαμε ότι σύντομα θα πρέπει να ενσωματώσουμε στο πορτφόλιο των προϊόντων μας νέες θεραπευτικές λύσεις και νέα προϊόντα, τα οποία έχουν να κάνουν με τεχνολογία. Επίσης, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες μας, αυτό το περίφημο multi-channel marketing, και με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι εντολές οι οποίες δίνονται από τις διοικήσεις των εταιριών δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα μοντέλα στο multi-channel. Ήδη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ένας από τους ομιλητές παρουσίασε ότι μόνο το 7% των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Τρίτη μέρα, για την οποία φαντάζομαι θα σας μιλήσει περισσότερο ο κύριος Παπαταξιάρχης, ήταν η αξία
και οι προκλήσεις τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε με την εισαγωγή του νέου συστήματος του HTA στην Ελλάδα. Συμπέρασμα, ελάχιστη γνώση στην ελληνική αγορά. Χρειαζόμαστε τεχνογνωσία από το εξωτερικό, μας το είπε πολύ σωστά ο κύριος Ιφαντόπουλος, ο καθηγητής. Και πρέπει να προσέξουμε ώστε η πολιτεία να μην αποφασίσει να κάνει δικούς της πειραματισμούς, γιατί όσες φορές έχουν γίνει οι πειραματισμοί με δικά μας μοντέλα, καταλαβαίνετε ότι καταλήγουμε σε ένα έκτρωμα. Αυτά ήταν επιγραμματικά από τη δικιά μου την πλευρά τα συμπεράσματα που είχα για αυτό το συνέδριο. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παπαταξιάρχης μας θύμισε ότι σήμερα είναι η μέρα που υπογράφτηκε η πρώτη δανειακή σύμβαση για τη χώρα μας. Φαντάζομαι λίγο μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Αυτό, κατά την άποψή μου, ήταν και το ουσιαστικό γεγονός αναγνώρισης της χώρας, διότι όταν σε κρίνουν αξιόχρεο, το City του Λονδίνου τότε εκείνη την εποχή, φαντάζομαι το έκανε γιατί γνώριζε ότι η χώρα αυτή τελικά που είχε επαναστατήσει, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σωστό κράτος. Δεν ξέρω κατά πόσον έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους. Πάντως, η χώρα μας τα τελευταία 200 χρόνια ζει είτε από δάνεια, είτε από ενισχύσεις. Να θυμίσουμε την UNRWA, το σχέδιο Marshall, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, προγράμματα Delors κλπ. Όμως, αυτή η ιστορία τελειώνει σύντομα, τον Αύγουστο του 18, όπως μας έχουν πει, και η χώρα αυτή θα πρέπει να σταθεί πλέον στα δικά της πόδια. Και το ίδιο ισχύει και για μας. Είμαστε ένας κλάδος, προστατευμένος γενικά, ένας κλάδος που ζούσε σε ένα, θα έλεγα, ονειρικό περιβάλλον, και βέβαια προσγειωθήκαμε απότομα και μας ρίξαν μέσα σε μια θάλασσα στην οποία μάθαμε να κολυμπούμε. Αλλά δυστυχώς το τελευταίο καιρό στη θάλασσα αυτή μας ρίξαν και καρχαρίες. Άρα πρέπει να μάθουμε να κολυμπούμε τώρα στη θάλασσα και με τους καρχαρίες. Και αυτό είναι η πρόκληση που νομίζω ότι θα έχουμε σαν κλάδος το επόμενο διάστημα. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους μας καλή δύναμη και καλή τύχη σε αυτήν την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Κύριε Παναγούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Παπαταξιάρχη. Να υποθέσω ότι ακούγομαι. Okay. Λοιπόν, το ότι μπήκα από αυτή την πλευρά είναι σημειολογικό. Το να είσαι πρόεδρος, πέρα από το γεγονός ότι δεν δουλεύεις και παίρνεις όλα τα εύσημα, έχει να κάνει με ότι μπορείς να ορίζεις και το πρόγραμμα του συνεδρίου. Κατά συνέπεια, παρουσιάσαν τα παιδιά που παρουσιάσαν. Συγχαρητήρια σε όλες τις υποψηφιότητες. Κόσμος περιμένει να δει ποιος τι θα βραβευτεί. Κρατάς, δεν ανακοινώνεις αποτελέσματα. Σηκώνεσαι, μιλάς. Υποχρεωμένοι θα σε ακούσουν. Δεν φεύγει κανείς. Περιμένει. Βέβαια, ο κύριος Παναγούλης μας εξέθεσε, διότι αποκάλυψε αυτό που 70-80 άτομα που δουλεύαν για το συνέδριο περίπου 19 μήνες ξέραν, ότι αυτοί δουλεύανε και εμείς απλά προεδρεύαμε. Εκείνο επίσης που θέλω να πω είναι ότι εκείνο που δεν ξέρετε και πρέπει να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι αυτό ήταν το 11ο συνέδριο. Όπως είπαμε επίσης με τον κύριο Παναγούλια, με αυτό εμείς κλειδώσαμε την 11η και παρόλο που είμαστε μπασκετικοί τύποι, οτιδήποτε από εδώ και πέρα, από το 2020 και μετά, έχει μόνο αναπληρωματικά χαρακτηριστικά. Αυτό που ζήσατε ήταν η κορύφωση. Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να σας πω είναι ότι ακριβώς επειδή ήταν η κορύφωση, ήδη υποθηκεύσαμε το 2020, σε δύο χρόνια το συνέδριο της ΕΦΑΜ, βάζοντάς το στον τίτλο, ενώ είναι 2018, εν κατακλείδη. Θέλω να σας πω ότι ζήσατε την κορυφαία στιγμή της χρονιάς και ουσιαστικά παραμετροποιώντας το συνέδριο, νομίζω ότι πρέπει να έρθουμε με ένα σημαντικό τόνο σοβαρότητας, αν και πραγματικά θα πρέπει να τα μοιραστούμε όλοι μαζί. Παραμετροποιώντας το συνέδριο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο από την έννοια της προσδοκίας. Υπήρχε πολύ μεγάλη προσδοκία για το συνέδριο, γιατί κακά τα ψέματα είναι το μαζικότερο γεγονός υγείας της χρονιάς. Πέραν των 700 εγγραφών, 780 πληροφορήθηκα πριν από λίγο, πέραν των 1.000 παρευρισκομένων, ομιλητών, προσκεκλημένων κλπ.
Ένα συνέδριο πραγματικά πάρα πολύ υψηλού επίπεδου όσον αφορούσε τον αρχικό του σχεδιασμό. Μετά ακολούθησε η υλοποίηση, για την οποία δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι με πάρα πολλή υπευθυνότητα και υλοποιήθηκε με απόλυτο τρόπο σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, μάλιστα τηρώντας αυστηρά και τα χρονοδιαγράμματα. Όσον αφορά το περιεχόμενό του, νομίζω ότι θα αποτελέσει κοινή εκτίμηση όλων το γεγονός ότι ήταν ένα συνέδριο το οποίο προσπάθησε με ιδιαίτερο τρόπο να αναπτύξει ένα επίπεδο ενημέρωσης, πληροφόρησης και διάδρασης που τέτοιο δεν είχαμε ιστορικά μέχρι σήμερα. Οι αντανακλάσεις συνδέθηκε ο συνέδριο με το μετασχηματισμό της ΕΦΑΜ από Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ σε Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάνατζμεντ και κανένας άλλος δεν μπορούσε να το υποσημειώσει τόσο εμφατικά όσο το συγκεκριμένο συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο από τους επαγγελματίες του χώρου, το καλύτερο πράγμα που διαθέτει ο χώρος, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Ήταν ένα συνέδριο με παραμετροποίηση στη βιομηχανία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους της. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο έπεσε σε μια συγκυρία που κατ' άλλους ήταν η χειρότερη και κατ' εμέ ήταν η καλύτερη και το εννοώ, διότι ακριβώς δόθηκε η ευκαιρία στους ανθρώπους του χώρου να υπερασπιστούν τις αξίες, την ηθική, το όραμα, την προοπτική και να δώσουν απάντηση εν θερμό και εν ψυχρό σε όλα εκείνα που χρωματίζουν την εποχή μας στα πρωτοσέλιδα και που είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι υποδιερεύνηση είτε δεν είναι. Εμείς είμαστε εκείνοι που γράφουμε ιστορία και για άλλους θα μιλήσει ο μύθος. Όσον αφορά τον αντίκτυπό του, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο τα δημοσιεύματα ξεδιπλώνονται αυτές τις μέρες και ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά γίνεται record το οτιδήποτε φεύγει από το συνέδριο, νομίζω ότι περιέχει μόνο τιμή για τους επαγγελματίες του χώρου. Και τα μηνύματα που το συνέδριο ήθελε να περάσει ήταν σαφή, υπήρχε ένας αρχικός προγραμματισμός, ήταν φυσικά η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η αξία. Το συνέδριο είχε μια διάθεση προσφοράς στην κοινωνία, στον ασθενή. Είχε μια διάθεση προσφοράς σε αυτό που ορίζεται ως παραγωγικότητα, οικονομική ανάπτυξη. Το συνέδριο ήθελε να αφήσει παρακαταθήκες και θεωρούμε ότι αφήσαμε κάποιες παρακαταθήκες και πράγματα για να συζητήσουμε, προετοιμάζοντας το επόμενο και στα δύο χρόνια που θα ακολουθήσουν. Οποιοδήποτε συνέδριο μέσα στη σωρία συνεδρίων και σε όλη αυτή την συνολική κρεπάλη η οποία υπάρχει γύρω από το χώρο, οφείλει να έχει σημεία διαχρονικότητας. Και το συνέδριο το συγκεκριμένο θεωρούμε ότι είχε. Και δεν το συζητάμε στη λογική της αυταρέσκειας, γιατί πολύ απλά το υπηρετήσαμε όλοι μας με απόλυτο τρόπο, αλλά γιατί πάρα πολύ απλά ήταν ένα συνέδριο το οποίο αποτύπωνε σε κάθε του μέρα και σε κάθε του στιγμή ότι από το 2000 μέχρι το 2018 όλοι οι άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη ζουν κατά μέσο όρο 1,78 χρόνια περισσότερα, και το 1,14 από αυτά τα 1,78 χρόνια οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν τα φάρμακα που εμείς υπηρετούμε. Ταυτόχρονα, ήταν ένα συνέδριο το οποίο πρέσβευσε μέσα από την ηθική των μελών του και τον τρόπο με τον οποίο ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του την ποιότητα. Και αν τα πράγματα ουσιαστικά κατηγοριοποιούνται από το ΣΕΠΑ, από το πώς εγχαράσσονται στη μνήμη, τότε εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω είναι ότι είναι ένα συνέδριο που θα μπορέσει να δημιουργήσει συγκεκριμένες εγχαράξεις, γιατί αποτυπώνει συγκεκριμένες κορυφαίες επαγγελματικές στιγμές μεγάλων επαγγελματιών του χώρου και ιστορικών στελεχών, των οποίων εμείς περιποιούμε τιμή. Ήταν ένα συνέδριο συνθέσεων. Και αν ότι στο τι να κάνουμε, ο Λένιν μιλούσε για θέση, αντίθεση, σύνθεση, εμείς σε αυτό το συνέδριο μπορούμε να μιλήσουμε ή να μιλάμε για συνθέσεις. Και μπορούμε να μιλάμε για συνθέσεις μέσα από τις αντιθέσεις που αναδείξαμε. Αναδείξαμε αντιθέσεις οι οποίες βγήκαν με απόλυτο τρόπο. Η πολιτική υγεία στο πρώτο τραπέζι, το ανθρώπινο δυναμικό στο δεύτερο τραπέζι, η επιχειρηματικότητα στο τρίτο, η τεχνολογία στο τέταρτο, η καινοτομία και η αξιολόγηση στο πέμπτο και η έμπνευση και η ανατροπή από το motivational speaker στο τέλος, όσο και όπως ο καθένας αγγίχτηκε από αυτό το οποίο προσέβεται. Αλλά η αλήθεια του ήταν δεδομένη, ότι τα όρια είναι τα όρια που βάζουμε εμείς και κανένας άλλος. Και μετά είναι η ώρα των αριστείων. Όπου είναι πάρα πολύ καλό σημείο τα αριστεία για να θυμηθούμε το εξής. Ότι στη ζωή υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, επαγγελματιών. Αυτοί που κάνουν τη δουλειά και αυτοί που παίρνουν τα εύσημα. Να προτιμάτε να είστε στην πρώτη κατηγορία, γιατί εκεί δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
Τιμώ όλες τις υποψηφιότητες και όλα αυτά τα νέα παιδιά και τους συναδέλφους για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί μου θύμισαν κάτι που είπε μια κυρία, η οποία ήταν η κυρία του κυρίου, αλλά ήταν σημαντικότερη από τον κύριο, ήταν η Λεωνόρα Ρούσβελτ, η οποία είχε πει: «Δεν είμαι εδώ που είμαι και δεν έφτασα εδώ που έφτασα γιατί ήλπιζα ή πίστευα ή ευχόμουν. Ήμουν εδώ γιατί πάρα πολύ απλά δούλεψα πάρα πολύ σκληρά». Και είδαμε 8 ανθρώπους ή ομάδες, αν θέλετε, οι οποίες υπηρετήσαν αυτό με απόλυτο τρόπο. Από την πλευρά μας, εμείς, ολοκληρώνοντας, οφείλω να πω ότι εκείνο που υπηρετούμε είναι αυτό που μου δόθηκε ευκαιρία να πω στο σημερινό μεσημεριανό τραπέζι. Είμαστε μια κοινότητα από τις κορυφαίες της χώρας, επιτρέψτε μου, πλευράς επιστημονικού δυναμικού και ποιότητας, και χωρίς να είναι αναρχιστικό, γιατί πρεσβεύουμε το χώρο, η κορυφαία της Ελλάδας. Και έχουμε πάντα ως άξονα στο μυαλό μας 3 βασικά πράγματα. Έχουμε την επιστήμη στο μυαλό μας, έχουμε τον ασθενή στην καρδιά μας και φυσικά οφείλουμε και έχουμε την επιχειρηματικότητα στα χέρια μας. Δεν θα μας την πάρει κανείς. Γιατί οι ασθενείς που υπηρετούμε, τους υπηρετούμε με απόλυτο τρόπο, προσπαθώντας να κάνουμε την απόλυτη διαφορά. Γιατί ουσιαστικά αυτό το συνέδριο την έκανε. Και γιατί, αν θέλετε, αν ένα πράγμα πια οφείλει να μας κρατάει ξάγρυπνους, είναι αυτό που κάποιος CEO μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, συγχωρέστε, δεν θέλω να πω ποιας, για καλό δεν θέλω να πω ποιας, είχε πει, του είχαν πει, ποιο είναι το πράγμα που σε κρατάει ξάγρυπνο τη νύχτα. Και ο CEO αυτής της εταιρείας φαρμάκου είχε πει, our reputation. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που δεν πρέπει να σας επιτρέψει, φεύγοντας από αυτό το συνέδριο και τις παρακαταθήκες που βάλαμε, να πάτε να κοιμηθείτε απλά και ήσυχα. Να θυμηθείτε ότι η επόμενη μέρα πρέπει να έχει το δικό σας χρόνο, χρώμα, αλλά πάνω απ' όλα τη δική σας ταυτότητα για τους ασθενείς που υπηρετούμε και τις αξίες που υπηρετούμε. Και κάτι τελευταίο. Απενοχοποιηθείτε από ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Απενοχοποιηθείτε από οτιδήποτε συμβαίνει και ενδεχομένως θεωρείτε ότι σκιάζει ή λεκιάζει αυτό που υπηρετούμε. Θυμηθείτε μια άλλη φράση. Μάθε από τα λάθη των άλλων. Δεν θα ζήσεις αρκετά για να τα κάνεις όλα μόνος σου. Να είστε καλά. Θα ήθελα να καλέσω και την πρόεδρό μας, την κυρία Σοφία Νάσιου, να μας ουσιαστικά να κλείσει τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Καλησπέρα σε όλους και από εμένα. Νομίζω ότι στο θέμα των συμπερασμάτων έχουμε υπερκαλύψει τα συμπεράσματα και με τους δύο προέδρους. Εγώ θέλω να σας πω, καταρχήν να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι αρκετά, έχουν κάποιες αιμονές. Τώρα θα μπορούσα να αρχίσω και να τους ονομάζω έναν-έναν, αλλά δεν θα το κάνω. Θέλω όμως να τους ευχαριστήσω και τους 96 καταγεγραμμένους συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν στο σχεδιασμό του συνεδρίου για 18 μήνες. Θέλω να σας πω ότι ξεκινώντας να σχεδιάζεις τη θεματολογία ενός συνεδρίου ουσιαστικά 1,5 χρόνο πριν λάβει χώρα αυτό το συνέδριο, είναι μια δύσκολη εξίσωση το να βρεις για ποια θέματα θα έχει νόημα και θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον να συζητηθούν στο συνέδριο, τόσο ώστε να έρθουν οι συνάδελφοι. Δηλαδή, να θέλουμε να το παρακολουθήσουμε εμείς οι ίδιοι. Συνεπώς, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα θεματολογίας, η οποία πρέπει να πω ότι έκανε μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά, διότι το DNA του συνεδρίου είναι το επιστημονικό του πρόγραμμα και ήταν από τις ομάδες που δούλεψαν πάρα πολύ. Επειδή βρισκόμαστε και στα αριστεία, η ομάδα των αριστείων έκανε εξαιρετική δουλειά, γιατί σχεδίασε εκ νέου βασικές λειτουργίες του θεσμού. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο και συνοδοιπόρο Βάσο Μπαγκατσέλου, τη Γενική Γραμματέα της ΕΕΦΑ, τη Διοικητική Συμβουλή και συντονίστρια της Οργανωτικής Επιτροπής. Η Βάσο είναι, πέρα από ένας εξαιρετικός άνθρωπος και φίλη πλέον, θέλω να θεωρώ,
Είναι ένας ακούραστος άνθρωπος που τα βγάζει πέρα, τα βγάλε πέρα με όλους εμάς, διότι είχε να συντονίσει και τους 96, φυσικά τους προέδρους, οι οποίοι είναι χαμηλού προφίλ, αλλά πραγματικά εμείς στην ΕΦΑΜ, εγώ έχω εμπειρία από τρία συνέδρια. Υπάρχουν στην αίθουσα τόσο ο Αντώνης Ευαγγελής, ο Γιώργος Καλαφατάκης, οι επίτιμοι πρόεδροι, οι οποίοι έχουν από την αρχή του θεσμού εμπειρία. Πάντως, νομίζω ότι λέω με απόλυτη βεβαιότητα ότι ποτέ πριν δεν είχαμε τη συμμετοχή και το μπόλιασμα των δικών μας ιδεών με τους προέδρους στο βαθμό που έγινε αυτή τη φορά. Και αυτό φαίνεται και στη συμμετοχικότητα των συναδέλφων. Δηλαδή, ήταν οι αίθουσες γεμάτες. Θέλουμε να μας δώσετε το feedback σας. Θέλουμε να μας αξιολογήσετε. Θέλουμε να δούμε τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και θέλω να σας πω ότι μετά την απονομή και τα αποτελέσματα των εκλογών έχουμε πάρτι, οπότε θέλουμε να μείνετε, να μην πάρετε μόνο τα βραβεία όσοι είστε υποψήφοι και να φύγουν μετά οι ομάδες τους. Ήρθαμε σε αυτή την αίθουσα γιατί τα αριστεία είναι... Ας πω δύο λόγια για τα αριστεία, γιατί και αυτά έχουν μια ιδιαίτερη θέση και στην καρδιά και στο μυαλό μου. Τα αριστεία είναι πάντα στη σφαίρα, λαμβάνουν χώρα στη σφαίρα του συνεδρίου. Έχουν όμως ένα χαρακτήρα αυτόνομο και δικό τους. Τα αριστεία ΕΦΑΜ πραγματικά είναι ο πιο υψηλός θεσμός που αναγνωρίζει όλη τη δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοι. Προσπαθεί να προωθήσει και να διαδώσει ανάμεσά μας ό,τι best practice έχουν οι διάφορες εταιρείες. Αλλά κυρίως, το πιο βασικό, είναι νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες που δουλεύουν για να πετύχουν projects. Τα μπαλόνια είναι αυτά όσοι έχουμε κάποια μπαλόνια πίσω. Δίνει τη δυνατότητα να αποκρυσταλώσουν όλη τη δουλειά που γίνεται μέσα στην εταιρεία για να βγει ένα project. Και το να συμμετέχεις σε ένα θεσμό αριστείων και να πρέπει να δώσεις με έναν τρόπο κατανοητό και στην Κριτική Επιτροπή και στο κοινό, που είναι διαφορετικός ο τρόπος που παρουσιάζεις, που λες την ιστορία σου, όλα όσα έχεις κάνει είναι νομίζω μια εξαιρετική ευκαιρία και για τις ομάδες και για τους συναδέλφους και όλους όσους συμμετέχουν στα διάφορα project, να αποκρυσταλώσουν όλα όσα έκαναν και πώς οδηγήθηκαν στα αποτελέσματα που οδηγήθηκαν. Και γι' αυτό είναι και πολύ χρήσιμα. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ και ήρθε η ώρα για τα αποτελέσματα, νομίζω.